Τέσσερις προκλητικούς όρους για την επίλυση του Κυπριακού θέτει ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου σε άρθρο του στην Washington Times. Μιλάει για χρυσή ευκαιρία για λύση, παραθέτοντας ωστόσο τις δικές του προκλητικές πραγματικότητες στο νησί μετά και τη διακοπή των συνομιλιών λόγω της αποχώρησης Ακκιντζή. Στην Κύπρο υπάρχουν δύο χωριστοί, λέει, αναφέρει, και παραθέτει τέσσερις όρους για να επιτευχθεί λύση. Οι δύο πλευρές πρέπει να είναι πολιτικά ισότιμες. Η μία πλευρά δεν μπορεί να κυριαρχεί επί της άλλης ή να την αφομοιώσει ως μία απλή μειονότητα. Η εξουσία πρέπει να διαμοιραστεί σε ένα διζωνικό δικοινοτικό συνεταιρισμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διασφαλίζει ότι οι βασικοί παράμετροι μιας διευθέτησης είναι νομικά εδρεωμένες στο πρωτογενές της δίκαιο. Θα πρέπει να επιτευχθεί μια ισορροπία μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, ώστε οι Τούρκοι υπηκόοι να τη χάνουν ισότιμης μεταχείρισης με τους Έλληνες υπηκόους αποκλειστικά στο νησί. Οι Τουρκοκύπροι δεν θα αποδεχθούν διευθέτηση που να μην περιλαμβάνει τουρκικές εγγύησεις. Για το θέμα της διατήρησης των τουρκικών εγγύησεων, ο Τσαβούσογλου παραθέτει και επιχειρηματολογία, την οποία συνδέει και με την πρόσφατη απόφαση της Βουλής για να τιμάται το νοτικό δημοψήφισμα του 50. Το ισχυρό πλαίσιο που παρέχουν οι υφιστάμενες συνθήκες εγγύησεως και συμμαχίας θα συνεχίσει να διασφαλίζει τη μελλοντική σταθερότητα του νησιού, όπου η παρουσία τουρκικών δυνάμεων στο βορρά έχει αποτελεσματικά αποτρέψει περαιτέρω διενέξεις για πέραν των 4 δεκαετιών. Το όραμα του Ερντογάν, σύμφωνα με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, είναι η μετατροπή της Κύπρου σε ένα προπύργιο ειρήνης και σταθερότητας, συνεργασίας και οικονομικής ευημερίας. Οι Ελληνοκύπριοι έχουν να κερδίσουν πολλά, υποστηρίζει, όπως το γεγονός ότι η Τουρκία μπορεί να παρέχει νερό σε ολόκληρη την Κύπρο. Τα τουρκικά λιμάνια θα ανοίξουν για τα ελληνοκυπριακά πλοία και οι σχέσεις Ελλάδος και Τουρκίας θα τεθούν σε νέες βάσεις. Δεν θα υπάρχουν ιτημένοι εδώ. Θα είναι μια κλασική περίπτωση μιας κατάστασης από την οποία όλοι θα βγουν κερδισμένοι. Win-win situation. Η Τουρκία και οι Τουρκοκύπροι είναι αποφασισμένοι να εργαστούν για τελική λύση, λέει. Ήρθε η ώρα να διανύσουμε το επιπλέον μίλι, που είναι το πιο δύσκολο από όλα, αναφέρει.